Βασίλη μου, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στο πατρικό της γιαγιάς και του πάπου. Ναι. Εδώ στην Ψωματαριά. Έτσι λέγεται η περιοχή εδώ. Ναι, είναι Ψωματαριά. Δεν το γνώριζα. Είμαστε λίγο αμέτρα από το Λαγκούδι. Πριν φτάσουμε στο Λαγκούδι. Σήμερα βρίσκεται εδώ φακός του NGR News στον Τράκα, τον Βασίλη, να κάθεται. Μετά από πόσα χρόνια, Βασίλη μου, επαγγελματίας, να κάθεσαι. Καλοκαίρι. Ναι, δεν καθόμαστε γιατί από ανάγκη. Καθόμαστε λόγω αρρώστιας. Ο κορονοϊός τελικά μας έκανε ζημιά. Αλλά έχουμε την υγεία μας. Τώρα το θέμα της δουλειάς μας θα περάσει. Δεν θέλουμε να εργαστούμε. Ευχαριστώ τον λαό βέβαια που περίμενε να ανοίξει η φαντασία, τελικά αποφασίσαμε να μην την ανοίξουμε. Σήμερα, Βασίλη μου, βρίσκομαι εδώ γιατί πριν τρεις μέρες ανέβαινα πάνω στο Σωτήρο στο Δίκαιο. Ναι. Σταμάτησα λίγο για ένα νεράκι και το μόνο που ρώτησα πώς πάει φέτος η σεζόν, μας είπανε πέρα από την κρίση που περνάμε, θέμα κορονοϊού, είναι και άδεια λέει χωρίς τη μουσική του Τράκα, του Βασίλη. Είναι αλήθεια? Ναι, είναι αλήθεια. Έχει συνηθίσει ο κόσμος να έχει. Να ακούει τη ζωντανή και την παραδοσιακή. Ζωντανή παραδοσιακή μουσική, να ακούει όλο το πρόγραμμά μας και να κάθεται έξω στις αυλές τους και να διασκεδάζουν από απόσταση. Ναι, είναι. Δεν έχει σημασία, πάντως άκουγαν μουσική. Ναι, όλα τα γεροντάκια μου και αυτοί που πολλά χρόνια κάνουμε αυτή τη δουλειά, 40 χρόνια. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε, για την παράδοσή μας και ευχαριστώ και το λαό που με. Θα ήθελα να το πω και κάπως αλλιώς, σαν επαγγελματίας, εγώ θα το έλεγα σχολή. Σχολή, ναι. Σχολή, γιατί από εσάς πέρασαν πολλά παιδιά. Σχεδόν όλα τα παιδιά του χωριού μου. Τώρα είναι όλοι οικογενειάρχητες. Έχω βάλει το δικό μου λιθαράκι με το δικό μου τον τρόπο. Λίγο αυστηρός. Δεν έχει σημασία. Αλλά τα παιδιά σχεδόν, όλα τα παιδιά με συμπαθούν, με προσέχουν, με προσέχαν τότε. Σαν επαγγελματίας θα βάλεις. Εντάξει, και το καλό αλλά και το κακό, αλλιώς δεν γίνεται δουλειά, δεν προχωράει. Πρέπει να είσαι σκληρός λίγο στη δουλειά σου, αυτές οι δουλειές δεν είναι για να, δεν το θέλεις. Στο επιβάλλει δουλειά να είσαι σκληρός. Και τι είναι λάθος σου. Τώρα η προσωπική ζωή, στην προσωπική μας ζωή, είμαστε εδώ απλά, ζούμε ωραία, περνάμε καλά. Πιστεύω να τελειώσει νωρίς ο κορονοϊός και να είμαστε υγιείς, δεν έχουμε κρούσματα. Σήμερα με ρώτησε μια κοπέλα που θέλει να παντρευτεί τον Νοέμβριο, αν θα ανοίξετε τελικά και με ποια μέτρα. Αν δεν αυτά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι σκληρά, είναι δύσκολα για μας. Προσπαθούμε να, με κάθε τρόπο να. Αλλά περιμένουμε μέχρι ανωτέρας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση, να πάρουμε το λαό, να πάρουμε τέτοια απόφαση μόνοι μας. Τι είναι αυτό που σε έκανε να μην ανοίξει? Υπήρχαν τα μέτρα με πολύ λιγοστά άτομα και δεν σε ήθελε. Ναι, δεν είναι το μόνο το οικονομικό κομμάτι. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν δουλεύουν ούτε με 5 ανθρώπους ούτε με 10. Έχουμε 35 άτομα προσωπικό. Ναι, είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Και όλα πάνε. 35 οικογένειες έχουν μείνει εκτός εργασίας. Είναι όπως αυτό που είπα, ότι θα μείνουν πολύ άνεργοι. Μία από τις δικές επιχειρήσεις, αλλά και πολλά ξενοδοχεία. Είναι επιχειρήση, είναι η μεγάλη επιχείρηση. Για τα δεδομένα του νησιού, είναι τα δύο μεγάλα μαγαζιά που γίνονται, το 80% των γάμων γίνονται σε εμάς. Και πολλά, και σχολεία. Και πολλές σχολεία, και λύκεια, και πικρά παιδιά, νήπια. Όλα αυτά δεν έχουμε μπουζουξί δικά μαγαζιά, εμείς έχουμε κοσμικά κέντρα. Είναι κοσμικά τα κέντρα τα δικά μας. Κάνουμε. Και για φιλανθρωπικούς σκοπούς έχετε βοηθήσει πολύ, ναι, έχετε δώσει το χώρο σας. Για κοινωνικούς σκοπούς, ναι, και εμείς το θέλουμε και εμείς το αγαπάμε. Από καρδιάς το αγαπάμε. Και εγώ και τα παιδιά μου και η μάνα του παιδιού. Και αν όλα πάνε καλά, Βασίλη μου, πότε ξεκινάμε να πούμε ότι γίνεται ο πρώτος γάμος? Εύχομαι,
εύχομαι με τον, να, τα μέτρα του Σεπτέμβρη να είναι καλύτερα από ό,τι είναι το Αυγούστου. Αύγουστος είναι μεγάλος μήνας για όλους μας και ίσως τα μέτρα τα πήρανε προληπτικά η κυβέρνηση. Εντάξει, τη δουλειά της κάνει. Προσπαθούν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο να είναι... Δεν έχουμε τίποτα με την... Είναι νόμος του κράτους, θα πρέπει να το τηρήσουμε κατά γράμμα. Δεν έχει... Και αυτοί κάνουν τον αγώνα τους για να μην υπάρχουν ανθρώπινες... Το χειριστήκαν και όμορφα και δεν έχουμε πολλά κρούσματα. Ναι, νομίζω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Βασίλη μου, εγώ θα ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας, ναι, να δούμε ξανά, υγεία σε όλους, να γίνονται οι χαρές των ζευγαριών, ναι, ναι, να χορεύουν. Ναι, με υπομονή γίνονται και καλή κατανόηση από όλους μας. Θέλουμε κατανόηση και να μην παίρνουμε τα άκρα και να κάνουμε έσχη και να... Όχι, όχι, γιατί παίζουμε με... Δεν παίζουμε τη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Καλύτερα να είσαι κλειστός και να μην έχεις. Είναι χρόνος, είναι, θα περάσει. Αυτό είναι, υπομονή θέλει. Υπομονή. Υπομονή. Βασίλη μου, θα φύγουμε από αυτό. Σκέφτεστε να πάτε ένα ταξιδάκι μετά από 40 χρόνια. Ή αυτό σε τρομάζει λόγω κορονοϊού. Δεν θέλουμε, ούτε και εγώ, ούτε και η συντρόφισσα. Και δεν το θέλουμε γιατί και εμείς το φοβόμαστε. Ίσως μια επιστροφή σας να σας πω ότι πρέπει να μείνετε καραντίνα. Ναι, μετά... Το ζήσαμε πρόσφατα πριν μια εβδομάδα. Ναι, που ανθρώπι... Θα ήθελα να πάω στις Κυκλάδες, ξέρω εγώ, να δω και τα άλλα νησιά. Έχω πάει σε αρκετά, αλλά είπα να τελειώσει ο κορονοϊός. Καλό είναι το νησάκι μας, είμαστε μια χαρά, κάνουμε τα μπανάκια μας. Πίνουμε τα ουζάκια μας. Μετά από πόσα χρόνια είπαμε. 40 χρόνια. Πολλά χρόνια, Βασίλη μου. Εγώ θα ευχηθώ, Βασίλη μου, να ξεκουραστείς. Ναι. Γιατί ναι, πραγματικά, αν φύγει αυτή η αρρώστια. Έχω είμαι ήρεμος. Κάνω τα μπανάκια μου. Έχω τα ζαρζαβατικά μου. Έχω τις λεμονιές μου, τις πορτοκαλιές μου, τις ηλιές μου. Πραγματικά είσαι πολύ ωραίο περιβόλι, ποτέ είδα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Το περιποίησε όπως περιποίησε και το μαγαζί αγαπάω, σου. Είναι και το χόμπι μου. Οι ελιές μου, οι λεμονιές μου. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που έκανα αυτή την κουβέντα μαζί σου. Ευχαριστώ από καρδιάς και να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου και τον άντρα σου. Και να ανακοινώσεις σύντομα ότι ξεκινάς αυτές τις... Θα το ανακοινώσουμε, θα το δείτε, θα το διαφημίσουμε, θα το πούμε, δεν θα το διαφημίσουμε. Δεν χρειάζεται διαφήμιση, να το πείτε. Διαφήμιση είναι ο λαός μας. Είναι... Μπράβο. Ο λαός μας διαφημίζει. Ο λαός μας κάνει παλικάρι, μας έφερε εδώ και εμείς τον αγαπάμε και τον εκτιμάμε. Βασίλη μου, καλή σου μέρα, καλή ξεκούραση στους επόμενους 2 μήνες, γιατί σε βλέπω να ξεκινάς πάλι και ποιος σε βλέπει μετά σε πέρα από την κουζίνα σου αλλά και το μαγαζί σου. Ναι. Θα έχεις την υγεία σου, να χαίρεσαι το παιδάκια σου. Ευχαριστώ. Και ό,τι καλύτερο. Να είσαι και καλά. Καλό χειμώνα. Επίσης.